κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και είναι και μέλος του δικτύου για την καταγραφή ρατσιστικής βίας. Είχε έρθει και εδώ πριν ένα χρόνο στην εκπομπή. Και τότε, όταν μας μιλούσε για αυτό το θέμα, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ σημασία. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ σημασία. Όχι πάρα πολύ, ούτε εμείς το τηλεφέρατε. Φέτος όμως, που συμβαίνει δίπλα σου και τα κρούσματα ρατσιστικής βίας έχουν αυξηθεί δραματικά, έδωσα μια συνέντευξη τύπου η οποία είχε πάρα πολύ κόσμο. Και από το εξωτερικό δημοσιογράφο. Εντάξει, κόσμο είχε, ειδήσει είχε. Από εμάς, ναι, είχε ειδήσεις. Αυτό είχε ειδήσεις. Αλλά θα ξεκινήσω με το τελευταίο που είπε η κυρία Κατσίμη, ότι ένα στοιχείο το οποίο είναι καινούριο καταρχήν είναι το διεθνές ενδιαφέρον για αυτήν την υπόθεση. Και ξεκινώντας από το τέλος, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλό να αναλογιστούμε, μια που μιλάμε και για τα δημοσιονομικά, τι σημαίνει όταν μια σειρά από ξένες κυβερνήσεις ουσιαστικά βγάζουν έστω και ανεπίσημα νότες, οδηγίες προς τους πολίτες τους να προσέχουν όταν κυκλοφορούν στην Αθήνα. Και όταν έχουμε επιθέσεις σε βάρος Αμερικανών ή Ευρωπαίων αφρικανικής καταγωγής, τι σημαίνει αυτό για τον τουρισμό. Γιατί συνηθίζουμε πολύ συχνά να μιλάμε για το τουριστικό συνάλλαγμα. Και να μην γίνονται διαδηλώσεις στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουν τουρίστες. Αυτό λέγαμε πάντα και να προσέχουν πάρα πολύ την. Τώρα, από πλευράς ειδήσεων, εμείς αυτό που καταγράψαμε, γιατί εμείς έχουμε επιλέξει να καταγράφουμε τα περιστατικά που καταφέρνουμε να μιλάμε με τα θύματα, να μας καταθέτουν τη μαρτυρία τους. Έτσι, τα περιστατικά είναι γνωστό και σε εσάς, είναι πολλές εκατοντάδες. Εμείς τεκμηριωμένα μιλάμε για αυτά τα 90-87 περιστατικά αυτών των μηνών, στα οποία είδαμε τα θύματα, μιλήσαμε μαζί τους, δέχτηκαν να μας μιλήσουν, γιατί τα θύματα πολλές φορές δεν μιλάνε, φοβούνται ή το θεωρούν μάταιο. Πολλές φορές, επειδή φοβούνται να πάνε στην αστυνομία, θεωρούν ότι το να μιλήσουν και σε κάποιους φορείς προστασίας των δικαιωμάτων θα είναι εξίσου σε βάρος τους, ας πούμε. Και οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν, μίλησαν κυρίως στους εθελοντές των οργανώσεων που τους παρέχουν υπηρεσίες υγείας στα πολυιατρία ή στους δικηγόρους που τους βοηθάνε κτλ. Και να πω επιτροχάδι και επιγραμματικά αυτά που εμείς διαπιστώνουμε. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε οργανωμένες επιθέσεις. Είτε από πεζές περιπολίες με σκυλιά, που τα χρησιμοποιούν για εκφοβισμό αλλά και για επίθεση σε βάρος των θυμάτων, είτε από μοτοσυκλετιστές. Έχουμε επιθέσεις με όπλα. Με μαχαίρια, με σπασμένα μπουκάλια, με αλυσίδες, με γκλόπς. Έχουμε επιθέσεις από εξτρεμιστικές ομάδες. Σε αρκετά από τα περιστατικά αναγνωρίστηκαν οι θύτες, οι δράστες, είτε διότι φορούσαν διακριτικά της Χρυσής Αυγής, είτε διότι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις αυτής της οργάνωσης, αυτές τις γειτονιές. Και τέταρτο σημείο, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μιλάμε για τις ναζιστικές συμμορίες και για τη Χρυσή Αυγή, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε κυρίως για την πολιτεία. Τέταρτο λοιπόν στοιχείο είναι ότι σε πολλά από αυτά τα περιστατικά, τουλάχιστον 15, υπάρχει ταύτιση της ρατσιστικής βίας με την αστυνομική βία. Δηλαδή έχουμε εγκλήματα με ρατσιστικό κίνητρο από αστυνομικούς.